Εδώ είναι ο Μαρίνος Γκασκάμης και καλησπέρα Μαρίνε. Από το Calymnos News νομίζω έχει έρθει στην επιφάνεια για να το μνημονεύσουμε. Αυτό που θα δούμε, εξήγησέ μας τι βλέπουμε. Είναι σύμφωνα με το Calymnos News λοιπόν που έφερε και το σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα. Ένα πυρηνικό το οποίο συνέβη σήμερα το πρωί στην ευρύτερη περιοχή των Ημείων. Στους δέκτες μας βλέπουμε ένα καλύμνικο αλιευτικό να πλησιάζει στην περιοχή των Ημείων για να κάνει τη δουλειά του και μια τουρκική ακτεωρό να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής κυριολεκτικά, ουσιαστικά λίγο πριν την επακούμβηση για να το ανατρέψει. Και βλέπουμε μάλιστα ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού, το οποίο παρά το γεγονός ότι υστερεί σε εκτόπισμα, υστερεί σε μέγεθος, μπαίνει στη μέση όπως βλέπουμε εδώ πέρα για να αποτρέψει τα χειρότερα. Είναι ένα περιστατικό που έρχεται να προσθεθεί σε μια σωρία παρόμοιων περιστατικών που συμβαίνουν την περίοδο αυτή, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχουμε και τον περίφημο πόλεμο της Τσιπούρας. Όταν ξαναδούμε το βίντεο, να δούμε τα δύο πράγματα. Πρώτον, είναι το πόσο κοντά περνάει ο Τούρκος. Αυτό τώρα δεν είναι σκάφος ακτοφυλακής, πολεμικό σκάφος είναι, αλλά ας το πούμε μετά. Πόσο κοντά περνάει από το ελληνικό ψαράδικο και το απόνερο που του κάνει. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι φτάνει, κοιτάξτε εδώ, μιλάμε τώρα για 20 πόντους, έτσι. Αυτός ο ελιγμός που κάνει στη συνέχεια, με το απόνερο που δημιουργεί, το μικρό του το καίκινε. Είναι πολύ εύκολο να το αναποδογυρίσει. Συνδυασμό δηλαδή και με το κύμα που έχει, γιατί έχει και λίγο κύμα, είναι για να το κινητοποιήσει. Είναι ένας εύχημος τρόπος για να κάνουν τη δουλειά τους, να ανατρέψουν το σκάφος και να αποποιηθούν και των ευθυνών τους. Να μου πούνε ότι δεν υπήρξε επαφή ανάμεσα στα δύο σκάφη. Είναι ένα παλαιό κόλπο που χρησιμοποιούν οι θαλασσινοί. Τον έχει στο κατόπι το δικό μας. Απλώς το δικό μας είναι ένα σκάφος μικρό, είναι ένα φουσκωτό από όσο μπορείς να διακρίνω, το οποίο είναι τυπικό σκάφος ακτοφυλακής. Εδώ αυτά είναι πολεμικά πλοία που η Τουρκία τα έχει βαφτίσει. Σκάφη ακτοφυλακής, κάποια που είχαν και κανόνια. Έχουν βαρέο μυδράλιο στην Ελλάδα. Ναι, και έχει, το είδα. Από κάποια τα είχαν βγάλει κάποια στιγμή, αλλά. Το θέμα είναι ότι ενώ η Τουρκία θα έπρεπε να απέχει από προκλήσεις αυτού του είδους, σήμερα είχαμε και δηλώσεις από αρκετών αξιωματούχων, όπως του Φαχρεντίν Αλτούν, του υπεύθυνου επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά η Ανατολική Μεσόγειος είναι η γαλάζια πατρίδα μας και δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε από αυτή. Είχαμε δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ, του εκπροσώπου τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο οποίος κατηγόρησε για μία ακόμα φορά την Ελλάδα για pushback στην περιοχή του Αιγαίου. Ναι. Και βέβαια θα πρέπει να ξεχνάμε και τις παρενοχλήσεις σε επίπεδο νότα που είχαμε σήμερα από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως, εικόνα, το λέω γιατί ίσως όπως και σε μένα, σε πολλούς προκαλείται, δεν είναι ωραία, γιατί βλέπεις ένα βαρύ τουρκικό σκάφος και ένα πολύ μικρό ελληνικό. Δηλαδή δεν θέλει κανείς ούτε τους πολέμους, ούτε τίποτα από όλα αυτά, αλλά ίσως πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων με την έννοια ότι είναι η περιοχή που αυτή τη στιγμή είναι αρκετά θερμή και βλέπεις τώρα ένα πλοίο μεγάλο, ένα σιδερένιο σκάρι τουρκικό. Μα και από πίσω, το ελληνικό που έχει το πλεονέκτημα της ευελιξίας είναι γρήγορα, είναι. Πώς να το πω τώρα. Μικρή με τους μεγάλους. Δηλαδή ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα. Μια άλλη αντιμετώπιση. Μαρίνε, σε ευχαριστώ πολύ.